Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί απευθυνόμενος και σε όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, μας δίνεται δυνατότητα να πούμε μερικά πράγματα. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ερχόμαστε το 2017 και μιλάμε για το ΕΚΑΒ, αλλά ξεχνάμε ίσως κάτι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή προέρχομαι εγώ από τον ιδιωτικό τομέα. Έχετε την εντύπωση, επειδή πιστεύετε στον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος οργανισμός ιδιωτικός ο οποίος θα είχε φτιαχτεί το 1985 και θα λειτουργούσε με τους κανόνες του το 2017. Ήσασταν τόσα χρόνια στην κυβέρνηση και αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ και το φορτώνομαι εγώ αυτή τη στιγμή σε διοίκηση είναι το γεγονός ότι φορτωθήκαμε πράγματα τα οποία δεν είχατε ποτέ φροντίσει να τα είχατε αλλάξει. Και θα σας πω μερικά παραδείγματα. Ξαφνικά το 2017 ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν κενά στα στενοφόρα. Το 2013 γραφόταν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος ότι υπάρχουν 7 και 8 στενοφόρα και τα στενοφόρα που ήταν στην πόλη ήταν 3. 2 και πολλές φορές 1. Αλλά ποτέ δεν έβγαινε αυτό προς τα έξω. Ποτέ. Ούτε μία φορά. Μπορώ να σας πω και τις πόλεις, να σας πω και τα ονόματα. Καθώς επίσης να σας πω και τις περιοχές και γενικότερα τα περιστατικά. Για να φτιάσουμε λοιπόν σε ένα σημείο για να μπορούμε να προγραμματίσουμε για το ΕΚΑΒ του 2022, του 2023, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει να αποκτήσουμε τη γνώση του σήμερα. Τι συμβαίνει σήμερα, τι υπάρχει, πού υπάρχει. Εδώ, που μπορώ να σας το διανύμω, είναι όλος ο φάκελος όλων των υγειονομικών περιοχών, μία-μία ξεχωριστά. Και σαφώς κάποιος ο οποίος κυβερνάει ή διοικεί έναν οργανισμό, τα γραφεία των Αθηνών, δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται στην Κέρκυρα ή στην Ήπειρο ή τι γίνεται στη Χαλκιδική. Έπρεπε λοιπόν κάποιος να πάει να δει τη μορφολογία του εδάφους, να δει την σύνθεση του πληθυσμού, να δει τις χιλιομετρικές αποστάσεις, αλλά το σημαντικότερο, τα κέντρα υγείας ή τις υγειονομικές μονάδες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι με βάση αυτό που έχουμε σήμερα πρέπει να προγραμματίσουμε για το αύριο. Καλά κάνετε και λέτε για τα στενοφόρα. Αλήθεια, για πέστε μου, πόσα στενοφόρα είχε η Αθήνα το 2014, κύριε Φωτήλα? Η Αθήνα. Στην Αθήνα, πόσα στενοφόρα κυκλοφόρησαν το 2014? Το 13. Επειδή μας κάνετε παρατήρηση ότι υπάρχουν μόνο 60 σήμερα. 42. 42 ήταν. Όταν αναλάβαμε, είχαν 42 στενοφόρα η Αθήνα. Σε κάθε βάρδια. Σαφώς, σε κάθε βάρδια. Τώρα είναι 65. Και μας κάνετε παρατήρηση γιατί υπάρχουν 65. Και ξαφνικά ανακαλύψαμε τις βλάβες. Και είχε πέστε μου και κάτι άλλο. Αφού πραγματικά τόσο πολύ κόπτεστε για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καινούργια στενοφόρα. Από το 2003 που αγοράσατε τα τελευταία. Αγαπητέ αντιπρόεδρε, να απευθύνεστε στο σώμα και όχι προσωπικά στου βουλευτέ. Συγγνώμη, αλλά επειδή βλέπω μα στα μάτια, ναι. Να βλέπω, μην απαγορεύεται αυτό. Το συγγνώμη. Το 2003 έγινε ο τελευταίος διαγωνισμός αγοράς ασθενοφόρων, κυρίες και κύριοι. Το 2003. Και έρχομαστε το 2014 να αντιμετωπίσουμε 1.000.000 χιλιόμετρα που πανηγυρίζουμε το 2017 σήμερα, να πανηγυρίζουν τα κανάλια ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ασθενοφόρα που έχουν κάνει 1.000.000 χιλιόμετρα. Λες και έγιναν τελευταίο ένα χρόνο. Δεν αγοράστηκαν ποτέ το 2000, το 2000, το 2003 ήταν τα τελευταία στενοφόρα που αγοράστηκαν. Πάμε παρακάτω. Σαφώς και είχε γίνει μία έξαρση το τελευταίο των περιστατικών της Χαλκιδικής και τα οποία τα ανέφερε και ως πρόεδρος. Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε ξανά εκεί. Αλλά ζητήσαμε να κάνουμε παρέμβαση και η παρέμβαση δεν μας δόθηκε. Δόθηκαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά κανάλια τα οποία δεν παίχτηκαν ποτέ. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ήρθε ένα ζήτημα με τις φωτογραφίες που έθεσε σε ερώτησή της η κυρία Χριστοφιλοπούλου, η οποία απουσιάζει. Στο ΕΚΑΒ όντως υπήρχαν κάποιοι πίνακες με διάφορες φωτογραφίες. Ήταν φωτογραφίες μοιρασμένες άσχημα, άκομψα θα έλεγα, και με εκπαιδεύσεις και με ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν από το ΕΚΑΒ, καθώς επίσης και με πολιτικούς επισκέπτες και με ανθρώπους της πολιτικής δηλαδή, καθώς επίσης και με εργασίες που είχαν κάνει εργαζόμενοι. Το όραμά μας είναι να φτιάξουμε ως κεντρική υπηρεσία αυτούς τους πίνακες κάθε τομέας, κάθε παράρτημα, είτε είναι το παράρτημα της Δυτικής Ελλάδος, είτε είναι το παράρτημα της Κρήτης, είτε είναι το παράρτημα της Μακεδονίας, να έχει τις δικές τους φωτογραφίες, τους δικούς τους εργαζόμενους και πραγματικά τις δικές του πρωτοβουλίες που έχει πάρει σε διάφορα περιστατικά.
Να φτιαχτεί ένα είδος μιας σοβαρής και με αξιοπρέπειας προσπάθειας των εργαζομένων, για το ΕΚΑΒ στηρίζεται στους εργαζόμενους. Ξέρετε κάτι, προσωπική εκτίμηση είναι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών γράφει την ιστορία του στο Υπουργείο Εξωτερικών και οι Υπουργοί Υγείας γράφουν την ιστορία του στο Υπουργείο Υγείας. Δεν τη γράφουν όταν περνάνε από ένα χώρο όπως είναι το ΕΚΑΒ. Το ξέρουν όλοι ότι ανήκει το ΕΚΑΒ στο Υπουργείο Υγείας. Αλλά πιστεύω ότι το σημαντικότερο πράγμα από όλα είναι ότι οι εργαζόμενοι είναι οι πρωταγωνιστές και οι εργαζόμενοι πρέπει να τιμηθούν για τις προσπάθειες που κάνουν. Αυτή είναι η εκτίμησή μας και έχουμε και διαφορετική φιλοσοφία σε αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας και με συγχωρείτε αν τραβήχτηκε λίγο παραπάνω ο λόγος. Κύριε Αντιπρόεδρε, μπορείτε να καταθέσετε στα πρακτικά αυτό το... Είπατε για κάποιο... Να σας δώσω να καταλάβετε, έχω τους φακέλους όλης της Ελλάδος, έχω φέρει μόνο 2-3 δειγματοληπτικά μαζί μου. Παραδείγματος χάρη μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτός ο φάκελος, έχει ακόμα και τις κλήσεις που δέχεται ένα τηλεφωνικό κέντρο. Η μεταφορά ενός τηλεφωνικού κέντρου δεν γίνεται τυχαία. Δεν είναι ότι ξυπνάμε ένα πρωί και λέμε θα πάρουμε το τηλεφωνικό κέντρο του Βόλου και θα το πάμε στη Λάρισα. Γιατί έτσι μας δόθηκε η δυνατότητα. Ήδη στη Λάρισα υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο των Τρικάλων, όπως υπάρχει και άλλων περιοχών. Ή, να σας δώσω να καταλάβετε, όταν ανοίγεται μία βάση ασθενοφόρων, γιατί ανοίγεται? Γιατί πραγματικά έχουμε πάει εκεί, έχουμε κάνει την έρευνά μας, όπως θα έκανε μια σοβαρή διοίκηση. Μια σοβαρή διοίκηση πρέπει να έχει τη γνώση. Αυτό που σας έλεγα στην αρχή, για να πάμε στην Αργυθέα και να δούμε την ορεινή περιοχή του νομού Καρδίτσας, έπρεπε να βρούμε ότι υπάρχει το Μουζάκι. Και στο Μουζάκι υπήρχε κέντρο υγείας. Εκεί έπρεπε να γίνει βάση ασθενοφόρων. Γιατί να πηγαίνει από την Καρδίτσα και να κάνει 2 ώρες για να πάει στο ένα χωριό απομακρυσμένο? Όπως επίσης θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ότι όλα αυτά γίνανε γιατί έπρεπε να έχουμε γνώση του σήμερα για να μπορούμε να χτίσουμε αύριο. Και θα χτίσουμε αύριο και θα πάμε και πολύ καλά μάλιστα. Ευχαριστούμε.